Είμαι άντρας. Δεν ξέρω γιατί το είπα. Sorry. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε άμυνα έτσι. Δεν είναι ότι καθόμουν τόση ώρα και ήσουν από κάτω. Τι είναι η κόλλο, τι κάνε. Είμαι άντρας. Αλλά μου κάνουν εντύπωση οι άντρες. Μ' αρέσει να μιλάω για τους άντρες. Γιατί ξέρετε, οι άντρες είμαστε ένα επιθετικό φύλλο. Είμαστε ένα επιθετικό. Οι άντρες μπορούμε να σου επιτεθούμε σε μία κουβέντα από μία απλή ερώτηση. Από μία που πήγα στο γιατρό για το πόδι μου. Έτσι. Για να σπάσει ο πάγος μου κάνει. Τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακός. Όλα στη μέρα του στο άκρε! Sorry, ρε φίλε, για το πόδι μου ήρθα. Γιατί θες πέναλτι. Σκατό, γαβρε. Δεν είναι φοβερό, έχετε παρατηρήσει ποτέ που όταν μαζεύονται πάρα πολλοί άντρες σε ένα μέρος θα γίνει μια μαλακία, θα γίνει μια μαλακία οπωσδήποτε. Το έχετε νιώσει αυτό. Είναι φοβερό, πας το Πάσχα στην εκκλησία, είναι όλες οι γυρίες των γυναικών, τι πιστεύουν εκεί πέρα. Είναι στην άλλη μεριά οι άντρες με τον Χριστό Ανέστη, μεγάλε πάω. Είναι φοβερό, έχετε νιώσει ποτέ ότι οι άντρες μαζεύονται, όταν μαζεύονται πάρα πολύ μαζί, απενεχοποιεί ο ένας τη βλακεία του άλλου. Είναι λες και με αυτό συνδέονται, είσαι βλάκας. Είμαι και εγώ βλάκας, ρε φίλε. Πάμε να κάνουμε μαζί βλακίες. Ένας άντρας όταν είναι μόνος του, σκέφτεται βλακίες. Όταν είναι με άλλους άντρες μαζί, τις βλακίες αυτές τις κάνει πράξη. Είσαι άντρας μόνος στο μπαλκόνι, καπνίζεις και σκέφτεσαι. Τώρα κατουρίσω από εδώ, είναι καφρίλα, μαλάκα. Πας την άλλη μέρα σε ένα πάρτι, σκάει ο φίλος μεθυσμένος, πάρα κατουρίσω από το μπαλκόνι. Πω πω, είσαι δύο φίλοι, εννοείται, φίλε. Πάνε όλοι οι 45 άντρες στο μπαλκόνι, μεγάλε πως. Γι' αυτό και οι άντρες αυτοκτονούμε πολύ περισσότερο από τις γυναίκες. Γιατί έχουμε αντροπαρέα. Και η αντροπαρέα δεν είναι ποτέ καλή να σου δώσει συμβουλές. Έτσι, πας και τους λες, μαλάκα δεν είμαι καλά, θα αυτοκτονήσω και γυρνάνε όλοι, μαλάκα κολώνεις. Πέσε να σε δούμε τώρα, πέσε, πέσε. Κάνε τον έτοιμος YouTube κατευθείαν. Μεγάλε πάω. Βέβαια, ό,τι και να πω για τους άντρες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να είσαι άντρας σε αυτή την κοινωνία. Γιατί έχουμε πολύ περισσότερα προνόμια από τις γυναίκες. Όχι δικαιώματα, προνόμια. Εντάξει. Καταρχήν, μπορούμε να είμαστε άσχημοι. Οκ. Για να έρθω εδώ σήμερα, έβαλα αυτή την μπλούζα. Ήταν και πιθανόν είναι ακόμα τσαλακωμένη. Ξέρετε, τι σκέφτηκα. Στα αρχίδια μου. Δεν με ένιωξε καν, φίλε. Έχω φίλο που βγήκε ραντεβού με κοπέλα και φόρεσε παντόφλες. Του στρατού. Της καφέ. Μου λέει εντάξει είμαι, εντάξει θες και μια κάλτσα, φίλε, θέλεις και μια κάλτσα. Γυρνάει μου κάνει, έλα ρε. Αυτές πρέπει να είναι όμορφες για μας. Γυρνάει από το ραντεβού, του λέω πώς πήγε. Όλες που τα άνεσαι, μάλακα. Είμαστε βρώμικοι. Μπορούμε, είμαι 35 χρονών, δεν ξέρω κανέναν άντρα να πλένει την πλάτη του. Δεν ξέρω κανέναν άντρα να μπει και κάτω από το ντουζ και να είναι σε φάση πρέπει να πλύνω πλάτη, μαλάκα. Πρέπει να πλύνω. Μη μου γλύψει η πλάτη, όλη τη μάκα θα φάει. Όλη τη μάκα. Γι' αυτό και οι άντρες, γι' αυτό και οι άντρες μετά τα 40 βγάζουμε τρίχες στην πλάτη. Γιατί όταν κάπου για 40 χρόνια ρίχνεις μόνο νερό, θα βγάλει χορτάρι, ρε φίλε. Στα 60 βάλε δυο τέρματα, σβέρκο κόλλο και στήσε πρωτάθλημα. Να φτύνεις και να είναι τε και εσύ να σε μεγάλε πάω. Πολύ περισσότερα προνόμια από τις γυναίκες. Μπορούμε να λέμε με πόσες έχουμε πάει. Φοβερό προνόμιο. Γιατί και τα δύο φύλλα μετράνε τους εραστές που είχαμε. Αλλά μόνο οι άντρες μπορούν να το πούν ανοιχτά. Οι γυναίκες κομπλάρουν, φοβούνται ότι θα σε κομπλάρουν. Έτσι δεν είναι. Έχετε ρωτήσει ποτέ κοπέλα με πόσες έχει πάει. Για ξεκάρφωμα, αρχίζει και μετράει μπροστά σου. Και καλά λοιπόν, άκου, θα σου πω όλη την αλήθεια. Νίκος... Ωραία.
αυτές τις παύσεις απλώς σβήνουν ονόματα. Είναι σε φάση Γιάννης Τάκης, πέρα τους έξω, μια πίπα ήταν, μια πίπα! Μην το πεις, θα βοηθεί, θα βοηθεί! Εμείς όχι μόνο το λέμε, περηφανευόμαστε κιόλας. Βγαίνεις για ποτό με την κοπέλα σου, περνάει η πρώην σου και είσαι... Την πηδούσα σήμερα. Έλα να σας γνωρίσω, έλα. Για φιληθείτε λίγο. Να βγούμε μια μέρα όλοι, ε. Έχω ρωτήσει άνθρωπο, του λέω, με πώς έχεις πάει, ρε φίλε. Εκατόπενήντα ψηλέ. 150. Μαλάκα, ο τύπος δεν βγαίνει ραντεβού. Βγαίνει για μπεκάτσες. Εντάξει, δεν γάμαει, σκοτώνει. Είναι κυνηγός. Έχει φωτογραφία με την κόμενά του μπροστά από το τζάκι που την πατάει στο σβέρκο. Με ένα καριοφύλι εδώ πέρα. Την πέτυχα έξω από τα φόντος. Είχαμε πέσει σε κοπάδι, Νίκο. Μα τις μετράς, ρε φίλε. Τώρα νομίζεις θα αυξηθεί η κοινωνική σου ικανότητα. Θα βρεις δουλειά έτσι. Θα πας σε συνέντευξη για δουλειά. Εγώ έχω γαμίσει 200 μιλιά που δεν πιστεύω όλο. Και θα είναι ο διευθυντής, ο καινούργιος μας γυναικολόγος. Περάστε. Το ξέρει το μουνί ο άνθρωπος. Τι να λένε. Παπτές με τη γλώσσα κάνει, εντάξει. Αλλά ξέρετε, οι άντρες το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να νιώθουμε γαμάτοι. Θέλουμε να νιώθουμε σπουδαίοι. Αλλά το αστείο είναι ότι λέμε ψέματα. Ό,τι νούμερο σας πει ένας άντρας από το πόσες έχει πάει, να ξέρετε ότι το 1/3 είναι μούφα. Αν ένας άντρας σας πει έχω πάει με 30 γκόμενες, οι 10 είναι απλώς φασώματα. Γιατί οι άντρες μετράμε και τις μαλακίες που ρίχνουμε. Μπορεί να μας το παίζει μια γκόμενα σε ένα πάρκο, να χύσουμε και να είμαστε, άμα ήθελα τη γαμούσα μετράει. Οπ, δίπλα είναι το σπίτι. Ποιος θα ρωτήσει να μάθει τα αρχίδια σου τώρα. Έχεις ο Τζίμις ο Τίγρης, όλα κομπλέ. Πήγε το φασούλι στο σαγουλάκι. Βέβαια, όσο εύκολο να είσαι άντρας, άλλο τόσο δύσκολο είναι να είσαι straight άντρας. Γιατί οι straight άντρες είμαστε κομπλεξικοί. Οι straight άντρες δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που μπορεί να είναι δυτή σημασίας για τη σεξουαλικότητά μας. Ένα straight άντρας δεν μπορεί να πάει στο μανάβι και να πάρει ένα αγκούρι. Τρέπεται. Φοβάται το κοιτάξει ο μανάβης με αυτό το βλέμμα. Μερακλής. Εν τω μεταξύ τρελαίνομαι που γελάτε με αυτό το αστείο. Γιατί είναι η ρίζα του προβλήματος που γελάτε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω βάλει έναν straight άντρα να ψωνίσει ένα αγκούρι. Και είστε όλοι μαλάκα το πάει στον κόλλο του σήμερα. Είμαι σίγουρο ότι η μισή από εδώ πέρα, τα μισά άτομα, όποτε βλέπετε άντρα να ψωνίζει αγκούρι, είστε μόνο μαλάκα πάει σπίτι και να έρθει στον κόλλο του. Χειρότερο είναι να είσαι straight άντρας και εργένης. Γιατί πας στο μανάβι και τα παίρνεις όλα μονά. Μπαίνεις μέσα και είσαι σε φάση, θέλω ένα αγκούρι. Ένα καρότο. Και μία μπανάνα. Πες το λίγο πούτσα ρε φίλε, πες το. Πες το, η πούτσα είναι δύσκολη, λέει, άστο να βγει από μέσα σου. Μεγάλη πάρα.